μεσημέρι της 3ης, 3 Αυγούστου, η Αθηνά Αλεξοπούλου επέστρεφε με το αυτοκίνητο στο σπίτι της στη Βαρυμπόμπη, όταν είδε μια στήλη καπνού χαμηλά στα όρια των βασιλικών κτημάτων του Τατοίου. Ήμουνα μαραθώνα, έφυγα σφαίρα για να έρθω να σώσω το σκύλο μου, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουμε φωτιά και ξέρω ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος. Εκείνη την ώρα στην περιοχή επικρατούσε σχεδόν άπνοια και η εστία φαινόταν μικρή. Το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Τατοίου είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Εκεί βρίσκονταν σε επιφυλακή δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο. Το δεύτερο ελικόπτερο με τον κωδικό Αφροδίτη είχε σταλεί στη Ρόδο. Και επίσης, τα 5 καναντέρ της Αττικής ήταν παροπλισμένα. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχει καεί για μένα ποτέ ο οικισμός Βαρυμπόμπης. Έχουν καεί η Φλόγα και παρακείμενες περιοχές. Η Αλεξοπούλου, όπως κανείς άλλος, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα τυγόταν η Βαρυμπόμπη. Λίγες ώρες μετά, η φωτιά μπήκε στον οικισμό και κατέστρεψε σπίτια και περιουσίες. Η φωτιά ξεκίνησε στη 1 και 26 το μεσημέρι της 3ης, 3 Αυγούστου. Στο σημείο όπου αναφέρεται η πρώτη εστία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο πυλώνες της ΔΕΗ. Πηγές της πυροσβεστικής δείχνουν ως υπεύθυνη τη ΔΕΗ, κάτι που η επιχείρηση αρνείται. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι επίσης ανέφεραν εκρήξεις, πιθανόν από μετασχηματιστές ή πυλώνες ρεύματος, οι οποίες συμπίπτουν με την ώρα έναρξης της φωτιάς. Ήμουν εδώ και την έβλεπα τη φωτιά. Η φωτιά ήταν πολύ μακριά από εμάς. Ούτε καν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έρθει φωτιά εδώ. Περιμέναμε ότι υπάρχουν οι δυνάμεις πυροσβεστικές και ότι θα τις σβήσουν, γιατί επανειλημμένως είχε γίνει αυτό. Για 2 ώρες επιχειρούσαν 2 αεροπλάνα. Πυροσβεστικά μέσα από αέρος δεν υπήρχαν άλλα. Το ελικόπτερο νομίζω ήρθε μετά από 2 ώρες, όταν πλέον είχε αρχίσει η φωτιά και έμπαινε μέσα στον οικισμό. Ο Μάλεσης έβλεπε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Air Tractors, τα οποία όμως φέρεται να σηκώθηκαν με καθυστέρηση τουλάχιστον 50 λεπτών. Η φωτιά υποτιμήθηκε. 2 διαφορετικές πηγές είπαν ότι εκείνη τη μέρα, παρά τον υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, δεν υπήρχε εναέρια επιτήρηση. Όταν τα εναέρια μέσα άρχισαν να κάνουν ρήψεις, η φωτιά στη Βαρυμπόμπη είχε απλώσει. Η περιγραφή ενός πυροσβέστη που βρέθηκε στο πρώτο μέτωπο και θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του είναι δραματική. Αντιμετωπίσαμε μια πυρηνική κόλαση. Παρά τα λίγα από φόρ που είχε φωτιά, ξέρεις, όταν πιάνει φωτιά, από μόνη της δημιουργεί στροβιλισμούς που αυτό από μόνο του ανεβάζει τα μποφόρ, που σημαίνει τα 2 μποφόρ μπορεί να γίνουν και 5 μποφόρ, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Στο μεταξύ, η φωτιά διασπάται προς Θρακομακεδόνες και Αδάμες. Η εθνική οδός κλείνει. Είχε πολύ ισχυρό θερμικό φορτίο και περιμέναμε αγωνιωδώς να ρίξουν τα νεαρέα μέσα για να μπορούσαν να μπουν τα πεζοπόρα τμήματα της πρώτης ΕΜΑΚ και να μπορούσαν να περιορίσουν τη φωτιά. Ξέρεις, όταν καίγεται ένα δάσος, όταν παίρνει φωτιά ένα πεύκο, μπορεί να καίγεται και η ρίζα το από κάτω, η οποία και να δεις μια φωτιά να ξεπετάγεται στο 1 χιλιόμετρο μακριά για να πεις τι έγινε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπήρχαν, δεν είχαν νερό, τα αντιλιοστάσια δεν δουλεύαν, δεν είχαν χάρτες που είχαν κρουνούς για να φωτιαστούν και ρωτούσαν πού μπορεί να έχει μια πισίνα, δηλαδή πράγματα που υπήρχε μια συνωμοσία, δεν υπήρχε συντονισμός από την πολιτική προστασία. Στις 5 και 5 το απόγευμα δίνεται η πρώτη εντολή εκένωσης μέσω του 112. Όλος ο οικισμός είχε γεμίσει με αστυνομικούς και αυτοκίνητα από την πολιτική προστασία, με μεγάφωνα, εκενώστε την περιοχή, φύγετε από τα σπίτια σας. Στο μεταξύ, η Αλεξοπούλου είναι αποκλεισμένη στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Ο δρόμος έχει κλείσει, δεν της επιτρέπεται να φτάσει στο σπίτι και ποστάρει φωτογραφίες στη σελίδα του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρυμπόμπης. Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες είναι αγωνιώδη. Ο Μάλισης απομακρύνεται από την αστυνομία. Βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι ενός φίλου του στους Θρακομακεδόνες και βλέπει στην τηλεόραση το σπίτι του να καίγεται. Εγώ ένιωθα ότι έχει καεί, γιατί όταν βλέπεις τη φωτιά να πλησιάζει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να σωθεί. Γιατί ήξερα ότι δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις καθόλου. Η φωτιά είχε φτάσει στην πλατεία της Βαρυμπόμπης και τότε έφυγα εγώ από την πλατεία. Η κόρη του Μάλεση, Ειρήνη, εθελόντρια δασοπυροσβέστης, φτάνει αργότερα το ίδιο βράδυ στο σπίτι και αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί. Το σπίτι μου.
Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Αυτό ήταν κάποτε ένα ψυγείο ντουλάπα. Και τα γυαλιά. Με το πρώτο φως τα εναέρια μέσα κάνουν διαρκώς ρήψεις και ευελπιστούμε ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε τουλάχιστον οριοθετήσει την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Χαρδαλιάς περιγράφει την πρώτη και τελευταία έγνοια της κυβέρνησης. Να μην χαθεί η ανθρώπινη ζωή, όπως λέει. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Το καλοκαίρι του 2018, μια εβδομάδα μετά την τραγωδία στο Μάτι, οι κάτοικοι στη Βαριμπόμπη είχαν συντάξει σε 8 σελίδες ένα σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εκ του αποτελέσματος, η Δημοτική Αρχή δεν φαίνεται να έλαβε σοβαρά υπόψη της το σχέδιο. Στη συγκέντρωση κατοίκων, πριν από λίγες μέρες, εκπρόσωποι του Δήμου είπαν ότι στο θέμα της δασοπροστασίας δεν πρέπει να περιμένετε πολλά από εμάς. Άρα υπήρχε σκοπιμότητα. Στη Βαριμπόμπη πλανιόταν ένα φάντασμα. Η τραγωδία που συνέβη στο Μάτι. Όπως και εκεί, έτσι και στη Βαριμπόμπη, στις δύο πλευρές του οικισμού υπάρχουν αδιέξοδα. Και αυτό γιατί οι περιφερειακές οδοί που υπάρχουν στα σχέδια έχουν καταπατηθεί. Δυσκολευόμαστε πολύ να τους απομακρύνουμε. Όταν καίγεται το σπίτι σου, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις εντολές πυροσβέστη. Και οι πιο συνηθίσεις έκφρασεις μας λέγανε προτιμώ να καώ εγώ παρά το σπίτι μου. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ούτε αυτόν τον κίνδυνο. Τους φαίναμε το παράδειγμα το Μάτι, πόσα άτομα χαθήκανε. Και εκεί πέρα λίγο μπορούσαμε να τους συνεφέρουμε και να μπορούσαμε να τους απομακρύνουμε. Το μεσημέρι της 5ης, 5 Αυγούστου, υπάρχει αναζωπήρωση στους πρόποντες της Πάρνηθας. Η Αθηνά Αλεξοπούλου βλέπει τον πυκνό καπνό αυτή τη φορά από τον μπαλκόνι του σπιτιού της. Ένα ελικόπτερο Έριξον κάνει στοχευμένες ρήψεις ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών, όμως η φωτιά απλώνεται ξανά. Παρακολουθούσαν και τη φωτιά πώς εξελισσόταν. Όταν πια αυτή άρχισε να προχωράει προς τον οικισμό μας, υποχώρησαν, μείνανε 4 πυροσβεστικά και μία υδροφόρα στο βόρειο τμήμα, περιμένοντας να δουν την εξέλιξη. Η φωτιά δεν ρώταγε κανέναν. Τη φωτιά φέρεται να φιλούσε εκείνη την ώρα μια ομάδα πυροσβεστών από την Κύπρο. Όμως ο έλεγχος χάθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες. Οι φλόγες μπαίνουν στα βασιλικά κτήματα, το μέτωπο επεκτείνεται στο κρυονέρι και τη δροσοπηγή. 3 άτομα μεταφέρονται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Ένας εξ αυτών κατέληξε 40 μέρες μετά. Μετά τις 10 το βράδυ, η φωτιά κατεβαίνει στις Αφίδνες και περνά την Εθνική Οδό. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Με τη φορά του ανέμου έκανε κύκλους. Υπήρχαν και αναζωπυρώσεις, αλλά στην πραγματικότητα η φωτιά δεν έσβησε ποτέ. Έφτασε στο Κατσιμίδι, Αφίδνες, πέρασε Καπαδρίτη και η ίδια φωτιά ξαναγύρισε και ξαναμπήκε την 5η το βράδυ στον οικισμό της Βαριμπόμπης. Στη βορειοανατολική Αττική η φωτιά απλώνεται και δεν σβήνει ποτέ. Δημιουργούνται νέα μέτωπα σε Άγιο Στέφανο και Σταμάτα και αργότερα νέα αναζωπήρωση στο Κρυονέρι. Ένας εθελοντής σκοτώνεται στην Ιπποκράτειο Πολιτεία από πτώση στήλου της ΔΕΗ. Πριν τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής δίνεται νέα εντολή εκένωση για την Βαριμπόμπη. Λίγα λεπτά αργότερα ζητείται η εκένωση των Θρακομακεδόνων. Μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις περιμέναμε στα βόρεια του οικισμού τη φωτιά. Βλέπαμε να κατεβαίνει από την Πάρνηθα. Κατά τις 3 περίπου το βράδυ μπήκε η φωτιά πάλι για δεύτερη φορά μέσα στον οικισμό. Το θερμικό κύμα ήταν πολύ μεγάλο. Φύγαμε μαζί με τα πυροσβεστικά και ήρθαμε στην πλατεία και μετά στη συνέχεια στα καμένα για να μην μας εγκλωβίσει φωτιά. Οι κάτοικοι, καθώς βρίσκονται αποκλεισμένοι μακριά από τον οικισμό, φτιάχνουν ένα group στο Viber. Ένας από αυτούς παρακάμπτει τον αστυνομικό κλειό και μεταδίδει ζωντανά την κατάσταση από τη Βαριμπόμπη. Ρίξε λίγο, σε παρακαλώ. Να, έκαμε στο δέντρο εκεί πέρα. Ρίξε λίγο, ρίξε. Μπράβο. Να βοηθήσουμε, παιδιά, πώς βοηθάμε. Είχε κάτι κούτες. Χαρτί είναι. Βασίλη, λίγο πίεση. Η φωτιά κατέληξε στη λίμνη του Μαραθώνα.
Στη Βαριμπόμπη κάηκαν συνολικά 83.700 στρέμματα. Ζητήσαμε απαντήσεις από την πυροσβεστική. Το αρχηγείο αρνήθηκε με τη δικαιολογία ότι η προανάκριση για τη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας μιλάω εγώ που δεν έχει κάνει το σπίτι μου. 40 μέρες μετά, στο σπίτι μου, όμως οι κάτοικοι προσπαθούν να συνέλθουν από την καταστροφή. Κάνουν συνελεύσεις για τα άμεσα προβλήματα που πρέπει να λύσουν, καθώς μπαίνει ο χειμώνας και υπάρχει επιπλέον η απειλή των πλημμυρών. Δεν είναι ότι ό,τι έγινε, έγινε. Η περιουσία του καθενός που κάει και το σπίτι του δεν είναι ότι έγινε, έγινε. Είμαστε στους πρόποδες της Πάρνηθας. Υπάρχει κοντά το αεροδρόμιο Δεκέλειας, έχει και δεξαμενές νερού, από ό,τι έμαθα. Υπάρχει το αεροδρόμιο. Υπάρχουν στρατόπεδα. Υπάρχει ο έκτος πυροσβεστικός σταθμός της πυροσβεστικής. Ήταν τόσο πολύ ελεγχόμενη η περιοχή προληπτικά, που κανείς μας δεν πίστευε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Με άπνοια. Λοιπόν, αυτό κάποιος πρέπει να έχει ευθύνη. Περιμένω εντολή καταδάθεσης, γιατί δεν μπορώ να το καταδάθεσω, να μην το βλέπω, και θα προχωρήσω όπως μπορώ.